Κοιτείτε σε λίγο. Σε στάση αναμονής οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης. Απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ το πολιτιστικό κέντρο Κατερίνης. Σε κρίση η αγορά δικύκλων λόγω Capital Controls. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2015 και μαζί θα δούμε τις εξελίξεις της ημέρας. Σε στάση αναμονής, μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, θα εξακολουθούν να βρίσκονται οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει χωρίς επιτηδευμένες κραυγές, υπερβολική σπουδή και παρεμβάσεις που μπορεί να έχουν και άλλες σκοπιμότητες, να δούμε και να συνεισφέρουμε για μία ακόμη φορά σε δύο ζητήματα. Οι δημότες της Κατερίνης οφείλουν να μάθουν με πλήρη διαφάνεια, με επαρκή τρόπο, το πώς ξεκίνησε και εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε η υπόθεση αυτή, με την αναστολή, με τη διακοπή των εργασιών, με τις πολεοδομικές παραβάσεις, με τον κίνδυνο να υπάρξει και οικονομική ζημία για την πόλη της Κατερίνης. Και το δεύτερο και εξίσου σημαντικό, να καταλάβουν, να μάθουν οι δημότες, με ευθύνη και της δημοτικής διοίκησης, ποια είναι η προοπτική αυτού του έργου. Ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο για μία ακόμη φορά, επαναδιατυπώθηκαν θέσεις και απόψεις, αφήνονται και υπονοούμενα για το ποια μπορεί να είναι η παρέμβαση ή ο ρόλος και άλλων πολιτικών φορέων όπως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Όλα αυτά δεν μπορεί να παραμείνουν στο επίπεδο του παραπολιτικού, του κουτσομπολιού. Πρέπει να γίνουν αντικείμενο μιας δημόσιας συζήτησης, έτσι ώστε με πολύ απλό τρόπο, ξεκάθαρο, διάφανο και χωρίς καμιά άλλη σκοπιμότητα, να μάθουν οι δημότες πώς κορυφώθηκε, πώς εξελίχθηκε η υπόθεση αυτού του πολιτιστικού κέντρου, ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές και τι πρόκειται να γίνει. Τόσο απλά. Όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στη σφαίρα μιας ζωφερής κατάστασης που δεν βοηθά ούτε το παρόν, ούτε την προοπτική της πόλης της Κατερίνης. Κανείς δεν θέλει ένα τσιμεντένιο κουφάρι να παραμένει σε ζωτική σημασία χώρο για την πόλη της Κατερίνης. Επίσης, κανείς δεν θέλει να μην εξαντληθεί κάθε δυνατότητα αυτό το έργο, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφωνίες, τελικά να ολοκληρωθεί. Βρισκόμαστε μπροστά στο εργοτάξιο του Μεγάρου, όπως συνηθίζαμε να το λέμε όλο αυτό το διάστημα. Μόνο εργοτάξιο δεν είναι, γιατί εργοτάξιο χρειάζεται δουλειά και δεν βλέπουμε κανέναν εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Είναι ένα εγκατελειμμένο κτίριο πλέον, το οποίο σιγά σιγά θα γίνει και κέντρο, μακάρι να μην συμβεί, ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να βρουν ένα καταφύγιο τη νύχτα. Γιατί εκεί έχει καταντήσει, βρισκόμαστε ακριβώς μπροστά. Βλέπουμε μια πινακίδα το οποίο λέει ανέγερση θεάτρου, αλλά τελικά έχει σταματήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και η αλήθεια είναι, πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος, ότι το έργο αυτό έχει απενταχθεί από το ΕΣΠΑ. Και αν γνωρίζουμε τι σημαίνει απενταχθεί, σημαίνει ότι πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα που έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Ποιοι να τα επιστρέψουμε? Ο κύριος Δήμαρχος? Όχι. Εμείς, οι δημότες του Δήμου Κατερίνης. Και μιλάμε για ένα ποσό 1.744.000 περίπου και κάτι ψηλά. Έχουμε καταλάβει δηλαδή σε τι φάση βρισκόμαστε? Μπορεί να είναι, είναι Αύγουστος, ο οποίος είναι μήνας πιο χαλαρός. Τελικά μόνο χαλαρός δεν είναι, και είναι πολύ θερμός, και όχι μόνο από τη θερμοκρασία. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φιάσκο. Ήταν ένα έργο που εμείς ως συνδυασμός από προεκλογικά ακόμα